Γυναίκα, δώσ' μου τα χαρτιά να τελειώνω με το κτηματολόγιο. Τι λες, μωρέ, εσύ δεν μπορείς να τελειώσεις με τίποτα. Βρε, καλά σε λέω εγώ ανίκανο. Τράβα στην Κτημαλόγικ, βρε, που έχει εμπειρία χιλιάδων δηλώσεων ιδιοκτησίας, έχει δικηγόρους, τοπογράφους και εξειδικευμένα στελέχη που τα κάνουν όλα αυτοί. Ή καλύτερα, πάρ' τους τηλέφωνο να έρθουν στο χωριό μας για να μην καίμε και βενζίνη. Θα μας δώσουν και γραπτή εγγύηση για το αποτέλεσμα. Κτημαλόγικ στην Έδεσα, αναλήψεως 2. Τηλέφωνο 23810-51235. Κτημαλόγικ στην Αριδαία, Κύπρου 42. Τηλέφωνο 23840-21222. Η σημερινή ημερίδα αποτελεί καρπό της αγωνίας φορέων του νομού μας, οι οποίοι έθεσαν ως στόχο τους την ενημέρωσή μας για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αγαπητοί συμμετέχοντες, μια ιδέα γεννήθηκε, αγκαλιάστηκε από όλους τους φορείς και έγινε πρόταση που απευθύνθηκε προς τους εκλεκτούς εισηγητές μας. Έτσι, σήμερα έχουμε την τιμή να καλωσορίζουμε στον νόμο Πέλλας και στην πόλη των Γιαννιτσών τον υποστράτηγο κύριο Σφακιανάκη Εμμανουήλ, διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κυρία Γαλάνη Όλγα, αστυνόμο Β, και την κυρία Γρουστίδου Μαρία, υπαστυνόμο Α. Τον κύριο Σιάντζη Λάζαρο, κλινικό ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή, επιστημονικά υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης Νομού Πέλλας Όραμα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Παρακαλούμε τον εκπρόσωπο των συνδιοργανωτών και πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών, κύριο Ξυνίδη, να απευθύνει χαιρετισμό. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω εκ μέρους των 8 φορέων που συνδιοργανώνουν την σημερινή εκδήλωση και οι οποίοι φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους, το μεράκι τους, τον προβληματισμό τους και πιστεύουμε ότι καταπιάνονται σήμερα με ένα πολύ σημαντικό, ένα μείζον, ένα τεράστια σημασία κοινωνικό θέμα, την ασφαλή χρήση στο διαδίκτυο. Θέλω να χαιρετήσω τη συνεργασία αυτή των φορέων που είχε την τεράστια αυτή απήχηση με τη σημερινή μαζική προσέλευση και πιστεύω ότι πιστοί στο πνεύμα των ημερών που θέλει αυτοργάνωση και εθελοντισμό προσπαθούμε να διοργανώσουμε παρόμοιες εκδηλώσεις. Ευθύνει το Δήμαρχο Πέλλας, κύριο Στάμκο, να απευθύνει χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μας παιδιά, τη δεκαετία του 80 έκαναν την εμφάνισή τους οι υπολογιστές και την επόμενη δεκαετία του 90, γιατί προϋπόθεση ήταν η ύπαρξη υπολογιστών, άρχισε να εμφανίζεται το ίντερνετ στη ζωή μας. Το ίντερνετ, αρχικά αργό, δυσκίνητο, ήταν όμως ένας τρόπος επικοινωνίας, ψυχαγωγίας, αρκεί να ξέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Διότι στην πορεία εμφανίστηκαν διάφοροι περίεργοι, νοσηρά μυαλά, τα οποία στόχο έχουν κυρίως αυτούς που μπορούν εύκολα να λοξοδρομήσουν. Διότι η ασφαλής πλοήγηση είναι σαν την ασφαλή οδήγηση. Δυστυχώς όμως τα νέα παιδιά πρώτα μαθαίνουν την πλοήγηση και μετά την οδήγηση. Όσο δηλαδή πας πιο συνετά, δύσκολα τραυματίζεσαι. Όσο δεν παρασύρεσαι από κάποιους που σε παρενοχλούν, ακριβώς το ίδιο δεν μπορείς να παρασυρθείς και όταν σερφάρεις το ίντερνετ. Αυτή έτσι την χονδροειδή προσέγγιση επιτρέψτε μου να κάνω εγώ όσον αφορά τη σημερινή εκδήλωση. Καλώ τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα κύριο Παπαλαζάρου Ιωάννη να προεδρεύσει των εργασιών της ημερίδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή εκδήλωση θα προσφέρει σε όλους μας τη δυνατότητα και την εξαιρετική ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του πιο θαυμαστού τεχνολογικού μέσου επικοινωνίας των τελευταίων ετών, που είναι βέβαια το διαδίκτυο, ένα φαινόμενο που προσέλαβε ταχύτητες και διαστάσεις εκρηκτικές θα έλεγα και κατέκτησε και κυριάρχησε κυριολεκτικά στη ζωή κυρίως των νέων μας ως τρόπος αναζήτησης γνωριμιών, ως τόπος αναζήτησης νέων γνωριμιών, ως τρόπος μείωσης του αισθήματος της μοναξιάς,
ως όχημα κοινωνικοποίησης, ως ευκαιρία πρόσκτησης ανέξοδων γνώσεων και έρευνας, αλλά και ως χώρος παιχνιδιού και ψυχαγωγίας. Γιατί χωρίς το διαδίκτυο πλέον δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Πιστέψτε με ότι αν απομονώσετε τα παιδιά σας από το διαδίκτυο, γιατί εσείς δεν αφιερώνετε λίγο χρόνο να μάθετε για το διαδίκτυο, να κάθετε μαζί με τα παιδιά σας, θα έχετε θέμα στην υπόλοιπη ζωή, όχι εσείς, τα παιδιά σας. Όμως, επειδή είναι τέτοια η συχνότητα και τέτοια τεχνολογία σήμερα, θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι σας ότι τα παιδιά, είτε θέλετε είτε όχι, μπαίνουν στον δρόμο του διαδικτύου. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που πέφτουν θύματα πλέον, γιατί ενημερώνονται και από μόνα τους. Είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ξέρετε κάτι. Ότι έχουμε φτιάξει τέτοιους πυλώνες επικοινωνίας που τα παιδιά μόνα τους επικοινωνούν και έρχονται στην υπηρεσία μας. Εάν κάποιος σας έλεγε το 2009-10 ότι πηγαίνουν παιδιά εκδρομή στη Γάδα, που είναι η υπηρεσία μας, θα ήταν ανέκδοτο. Και όμως τα παιδιά μας καθημερινά έχουμε εκδρομές στη Γάδα με τουριστικά λεωφορεία, έρχονται, μας επισκέπτονται για να ακούσουν από πρώτο χέρι τις εμπειρίες των αξιωματικών και παράλληλα να δούνε πώς δουλεύουμε. Να δούνε πώς γίνεται η διαρεύνηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, αυτού του μύθου. Έτσι λοιπόν, εμείς σπάσαμε τους πάγους, τα παιδιά είναι είτε από εκδρομές, είτε από email, είτε από το 1188, είτε από Twitter, είτε. Χιλιάδες έχουμε ανοίξει πηγές εισόδου των νέων ανθρώπων και μετά εσάς. Γιατί χωρίς είσοδο των παιδιών στις τεχνολογίες και παράλληλα εισδοχή όλων των απορριών. Και όταν αισθάνονται τα παιδιά άβολα ή άσχημα, θέλουν κάποιον να εμπιστευτούν. Εμάς μας έχουν εμπιστευτεί, κυρίες και κύριοι. Μα είναι δυνατόν, μου λέει Μανώλη, μέσα από τα καλώδια να γίνεται έγκλημα? Δυστυχώς είναι δυνατόν. Έτσι λοιπόν, έχουμε στη χώρα μας πλέον όλες τις εγκληματικές δράσεις. Έχει μεταλλαχθεί το έγκλημα από άκρη σε άκρη, σε όλα τα επίπεδα. Και χαρτογραφημένα είναι η παιδική πορνογραφία, ο ψηφιακός εκφοβισμός, βλέπε bullying, ο εθισμός στο διαδίκτυο, οι παγίδες μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι λεγόμενες οικονομικές απάτες, οικονομικά σκάνδαλα, διεισδύσεις, hacking, cracking μέσα στα συστήματα, τα λεγόμενα μεγάλα οικονομικά εγκλήματα. Αυτή είναι η χαρτογράφηση και προχωράμε σιγά σιγά στο αποδεικτικό στοιχείο της χαρτογράφησης για τους δικηγόρους αυτό, ότι μία πράξη για να έχει γίνει και για να έχει αποδειχθεί και να έχει υπόσταση σε ένα δικαστήριο θα πρέπει να υπάρχει το ηλεκτρονικό ίχνος μέσα στη δικογραφία ταυτοποιημένο στο δράστη. Και μπαίνουμε στην παιδική πορνογραφία που εδώ η αστυνόμος θα μας τη δώσει με τον επιστημονικό της τρόπο. Εγώ θα σας πω δύο λόγια ότι η υπηρεσία μας μέχρι το 2007 έτρωγε ξύλο από τους παιδόφιλους. Το λέω ευθέως, διότι η νομοθεσία ήταν υπέρ των παιδόφιλων. Είχαμε τον καλό παιδόφιλο και τον κακό παιδόφιλο. Καλός παιδόφιλος ήταν αυτός που δεν κερδοσκοπούσε, άρα αθώος. Κακός παιδόφιλος ήταν αυτός που κερδοσκοπούσε. Ουδέποτε βρήκαμε κάποιον εμείς να κερδοσκοπεί. Γιατί αυτά δεν φαίνονται. Έτσι λοιπόν, το 2007 άλλαξε ο νόμος και πλέον έχουμε την καλύτερη νομοθεσία στην Ευρώπη. Η νομοθεσία μας κατά της παιδοφιλίας πλέον είναι τόσο ισχυρή που πρέπει να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που χειρίζονται τα συστήματα αυτά. Έχουμε προμηθευτεί το καλύτερο λογισμικό, το TLO, το οποίο ελέγχει 24 ώρες, 24 ώρες, ανασέκον, ελέγχουμε όλο το παγκόσμιο ιστό. Και όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για όλη την ανθρωπότητα. Το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας είναι ίσως το σημαντικότερο αδίκημα με το οποίο ασχολείται η υπηρεσία μας και αυτό γιατί στην περίπτωση αυτή τα θύματα είναι ανήλικα. Ας δούμε λίγο πώς δρούν οι παιδόφιλοι ονομαζόμενοι από την υπηρεσία μας αρπακτικά. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και συγκεκριμένα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το Facebook, είτε ακόμη και chat rooms, τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε διαδικτυακά παιχνίδια που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε άτομα νεαρής ηλικίας. Πολλές φορές παρουσιάζονται ως συνομήλικα με το παιδί άτομα ηλικίας 8, 10 ή 12 ετών. Ξεκινούν μια γενική συζήτηση για τα ενδιαφέροντά τους, κοινές δραστηριότητες και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες όπως είναι ο τόπος διαμονής, το τηλέφωνό τους, το σχολείο που πηγαίνουν και σε μερικές περιπτώσεις τους ζητούν ακόμη να ανοίξουν την κάμερα του υπολογιστή ή να στείλουν φωτογραφία τους σε κατάλληλες τάσεις.
Αυτό που θα πρέπει να μείνει στα παιδιά που βρίσκονται στην αίθουσα, αλλά και οι γονείς που θα πρέπει να μεταφέρουν στα παιδιά, είναι ότι ο κανόνας, ο βασικός ασφάλειας στο διαδίκτυο, είναι ότι ό,τι δεν κάνουμε στην πραγματική ζωή, δεν το κάνουμε και στο διαδίκτυο. Και έχουμε όταν το παιδί κινδυνεύει η ζωή του. Κινδυνεύει πραγματικά. Έχουμε τρόμο και ανησυχία στο παιδί. Όταν έχουμε παρεξηγήσεις, δεν έχουμε bullying. Όταν η Γεωργίτσα δεν μιλάει στο μαράκι, λένε α, έχει bullying, του έκανε bullying. Τι bullying, σαν έχουμε ίωση δηλαδή. Όλοι έχουμε ίωση bullying. Παντού, σε όλη την Ελλάδα, όπου και να πάω. Ίωση bullying λέγεται αυτό. Ίωσης. Τα πραγματικά περιστατικά είναι όταν, σας το λέω και πάλι, κινδυνεύει από τρόμο ή ανησυχία ένα παιδί. Τότε έχουμε bullying. 20.000 παιδιά τη μέρα, ανά τον κόσμο όλο, δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο γιατί νιώθουν τρόμο και ανησυχία. Αυτό είναι το bullying. Στη χώρα μας έχουμε ελάχιστα περιστατικά. Εγώ θα σας πω ένα περιστατικό bullying για να καταλάβετε το μέγεθος. Όταν μια κοπέλα 16 ετών, στο σχολείο της Αθήνας, η πρώτη μαθήτρια, η σημειοφόρος, πάει Δευτέρα πορεία στο σχολείο της και βλέπει να μην της μιλάει κανείς. Ψάχνει λίγο και εντοπίζει, πανέξυπνη, ότι είχαν κυκλοφορήσει ένα ερωτικό βίντεο, είχαν πάρει μια φωτογραφία της από το Facebook, άρα πρέπει να έχω στο Facebook φωτογραφίες, ένα μεγάλο ερώτημα. Μια φωτογραφία της, την έβαλαν σε ένα, τη μόνταραν πάνω σε ένα ερωτικό βίντεο και κυκλοφόρησε σε όλο το σχολείο. Η κοπέλα δεν είχε λεπτό, δεν μπόρεσε να μείνει και να καθίσει μέσα στο σχολείο. Έφυγε, πήγε στους γονείς της, μοναχοκόρη, μοναχοπαίδη, ήρθαν στην υπηρεσία και κάναμε 22 μέρες αγώνα δρόμου. Γιατί αυτός που το είχε κάνει ήταν expert στα διαδικτυακά και προσπάθησε και αλλίωσε το ηλεκτρονικό τείχος όσο μπορούσε βέβαια και όσο τον έπαιρνε. Ένα σας λέω, ότι τις 22 μέρες έκανε 3 απόπειρες αυτοκτονίας στο κορίτσι. Δεν ήθελε πλέον τη ζωή της άλλο. Όταν φτάσαμε στον δράστη, τότε υπήρξε και η δικαίωσή της και ο δράστης ήταν ο δεύτερος μαθητής που ήθελε να γίνει πρώτος στο σχολείο. Cyberbullying, η παρενόχληση δηλαδή με τη χρήση ψηφιακών μέσων, έχει σαν χαρακτηριστικό την επαναλαμβανόμενη κίνηση. Δηλαδή, κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται συστηματικά, είτε αφορά εξύβριση, είτε αφορά εκβίαση, είτε αφορά απειλητικά μηνύματα από ένα παιδί προς ένα άλλο, αυτό θα μπορούσαμε να το ορίσουμε σαν cyberbullying. Τα παιδιά είναι και τα θύματα, αλλά και είναι και οι θύτες που προκαλούν όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό που εμείς είμαστε περήφανοι και θέλουμε να το λέμε είναι αυτό που είπε και ο στρατηγός, ότι μέσα και από τις τηλεδιασκέψεις και από τις ημερίδες που κάνουμε στα σχολεία, τα περιστατικά στη χώρα μας είναι ελάχιστα. Και προσπαθούμε να το περάσουμε αυτό και στους γονείς. Πρέπει να μιλάτε στα παιδιά, όχι μόνο να δώσουμε τις συμβουλές αν το παιδί μας είναι θύμα, αλλά και να προλάβουμε το παιδί μας από το να γίνει θήτης ενός ακραίου περιστατικού, όπως προείπε ο στρατηγός. Πώς εκδηλώνεται, ποιες είναι οι μορφές, όπως είπαμε και προηγουμένως, η εξύβριση, η δυσφήμιση, η απειλή, η εκβίαση, αλλά και ενοχλητικές κλήσεις στα κινητά τηλέφωνα των παιδιών. Τα social media είναι ένα κανάλι μέσα από το οποίο εκδηλώνονται όλες αυτές οι συμπεριφορές. Και γιατί? Ο θυμός, η ζήλια, ακόμα και η διασκέδαση. Μπορεί ένα παιδί να το θεωρεί ότι είναι κάτι το διασκεδαστικό να πειράξει με αυτόν τον τρόπο ένα άλλο παιδί. Αλλά και πολλές φορές και η ψυχολογική καταπίεση που μπορεί να νιώθει και το ίδιο το παιδί ο θήτης. Από την άλλη μεριά, τα παιδιά θύματα νιώθουν αγανάκτηση, θυμό, κλείνονται στον εαυτό τους και δυστυχώς σε αυτά τα ακραία περιστατικά, όπως αυτό που περιέγραψε ο στρατηγός, το παιδί φτάνει σε σημείο μη θέλει να πάει στο σχολείο και να εκδηλώνει ακόμα και τάσεις αυτοκτονίας, γιατί δεν αντέχει όλο αυτό που υφίσταται από το συμμαθητή του, από το φίλο του. Εμείς θέλουμε να συμβουλεύσουμε σε εσάς να έχετε αυτή την επικοινωνία με τα παιδιά σας. Αυτό είναι το κλειδί. Η συνεργασία με το σχολείο του παιδιού σε τέτοια περιστατικά είναι πάρα πολύ σημαντική και η απάντηση σε ένα τέτοιο φαινόμενο εκφοβισμού δεν είναι η λύση. Ποτέ δεν παροτρύνουμε το παιδί μας να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Αποθηκεύουμε όλες αυτές τις αποδείξεις, τα μηνύματα που έχουν σταλεί, τα απειλητικά, τα εκβιαστικά, τα εξυφριστικά, γιατί σε περίπτωση που αυτά επαναλαμβάνονται και χρειαστεί η δική μας επέμβαση, είπαμε προηγουμένως για το ηλεκτρονικό αποτύπωμα, τα χρειαζόμαστε για να βρούμε ποιος είναι ο αποστολέας τους.
πρακτικά μέτρα ανάμεσα σε αυτούς τους ψηφιακούς εχθρούς, θα λέγαμε, που κάνουν το cyberbullying, είναι να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις λογαριασμού του παιδιού, έτσι ώστε να μπλοκάρουμε αυτόν που στέλνει αυτά τα μηνύματα και να τον εμποδίσουμε από το να συνεχίσει να τα στέλνει. Σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία μας με το 1188 και την εφαρμογή CyberKids στα κινητά τηλέφωνα είναι δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο. Κύριος Λάζαρος Σιάνσης, κλινικός ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Ο τίτλος είναι λακωνικός και η δική μου παρουσίαση έχει μια πιο, θα έλεγα, υπαξιακή διάσταση. Έτσι δεν θα σας δώσω πολλές συμβουλές, δεν έχω πολλά στοιχεία να σας παρουσιάσω. Θα εστιάσω πιο πολύ στο θέμα της προάληψης και πού πιστεύω εγώ, έτσι με την εμπειρία και τη συνεργασία που έχω με όλους τους ανθρώπους, πού πιστεύω ότι εστιάζεται έτσι, το κυρίως πρόβλημα. Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον στη χρήση ουσιών, στην εξάρτηση, στον εθισμό, είναι πάρα πολλοί. Αλλά προσπαθώ, έτσι, όταν συνεργάζομαι με ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δυσκολία, να εστιάσω στη κύρια πηγή, στη ρίζα του προβλήματος. Και θεωρώ ότι το πιο ουσιαστικό ζήτημα είναι το θέμα της σύνδεσης, του συνδεδεμένους. Και βλέπετε, ας πούμε, την εικόνα ενός εμβρίου, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τη μητέρα του, έτσι, με το εμφάλιο λόρο. Λοιπόν, και είναι μια ασφαλής σύνδεση. Θα σας δείξω ένα μικρό βιντεάκι, ένα τρίλεπτο, που δείχνει και αυτά που ανέφερε και ο Σφαγενάκης πιο μπροστά, ο στρατηγός, τι γίνεται όταν κανείς δεν είναι ασφαλής συνδεδεμένος, έτσι, και πόσο εύκολα, πόσο ευάλωτος μπορεί να γίνει.